Κατά Μάρκον, κεφάλαιον ενδέκατον. Και ότε εγγίζουσιν εις Ιερουσαλήμης Βηθσφαγή και Βιθανίαν προς το όρος των Ελαιών, αποστέλει δύο των μαθητών αυτού και λέγει αυτής: «Υπάγεται εις την κόμην την κατέναντι ημών, και ευθέως εις πορευόμενη εις αυτήν ευρίσεται πόλων δεδεμένων, εφώνου δις ανθρώπων και κάθηκε. Λύσαντες αυτών αγάγεται. Και αν τι σημαίνει ποιητή ποιείτε τούτο, είπατε ότι ο Κύριος αυτού χρίαν έχει και ευθέως αυτόν αποστέλει παλινόδε. Απήλθον δε και εύρων των πόλων δεδεμένων προς τη θύραν έξωθεν επί του αμφόδου και λίγουσιν αυτών. Και την έστων εκεί εστικότων έλεγον αυτής: τι ποιείτε λίοντες των πόλων? Ιδε είπων αυτής, καθώς ενετήλατο ο Ιησούς, και αφήκαν αυτούς. Και ήγαγον των πόλων προς τον Ιησούν και επέβαλον αυτό τα ημάτια αυτών και εκάθισεν επ' αυτό. Πολλοί δε τα ημάτια αυτών έστρωσαν εις την οδόν, άλλοι δε στιβάδας έκοπτον εκ των δένδρων και εστρώνιον εις την οδόν. Και οι προάγοντες και οι ακολουθούντες έκραζον λέγοντες: Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ευλογημένη η ερχομένη βασιλεία εν ονόματι Κυρίου του πατρός ημών Δαβίδ, οσανά εν της υψίστης. Και εισήλθεν εις Ιεροσόλυμα ο Ιησούς και στο ιερόν, και περιβλεψάμενος πάντα, οψίας ιδιούσης της ώρας, εξήλθε εις Βιθανίαν μετά τον δώδεκα. Και τι επαύριον εξελθόντων αυτών από Βιθανίας επείνασε. Και ειδών σικήν από μακρόθεν έχωσαν φύλαν, ήλθεν ή άρατη ευρύση εν αυτή. Και ελθόν επ' αυτήν, ουδέν έβρεν η μη φύλα. Ούγαριν καιρός σήκων, και αποκριθείς είπεν αυτή: Μικέτη εξού εις τον αιώνα μη δεις καρπών φάγει. Και οίκουν οι μαθητέ αυτού. Και έρχονται πάλι εις Ιεροσόλυμα, και εισελθόν ο Ιησούς εις το ιερόν. Ήρξα το εκβάλλειν τους πολλούντας και τους αγοράζοντας εν το ιερό, και τα τραπέζας των κολυβιστών και τα καθέδρας των πολλούντοντας περιστεράς κατέστρεψε. Και ούκ υφιένινα της διενέγγει σκεύος δια του ιερού και εδίδασκε λέγον αυτής: Ού γέγραπτε ότι ο οίκος μου οίκος προσευχής κληθήσετε πάση της έθνεσιν? Ημείς δε αυτόν επιείσατε σπήλαιων ληστών. Και οίκουσαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και οι αρχιερείς και εζήτουν πώς αυτόν απολέσωσιν. Εφοβούντο γαρ αυτόν ότι πάσο όχλος εξεπλήσετο επί τη διδαχή αυτού, και ότε οψέ γένετο εξεπορεύετο έξω της πόλεως. Και παραπορευόμενοι πρωί είδων της σικήν εξηραμένη νεκριζών. Και αναμνηστής ο Πέτρος λέγει αυτό: Ραβή, είδε η σικήν κατηρά σου εξήραντε. Και αποκριθείς ο Ιησούς λέγει αυτής: Έχετε πίστην Θεού. Αμήν γαρ λέγω ημίν, ότι όσαν είπε το όρι τούτο άρθητη και βλήθητη στην θάλασσαν, και μη διακριθεί εν τη καρδία αυτού, αλλά πιστεύσει ότι αλέγει γίνεται, έστε αυτό ο εάν είπε. Δια τούτο λέγω ημίν, πάντα όσα αν προσευχόμενοι ετήσθε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και έστε ημίν. Και όταν στήκετε προσευχόμενοι, αφίετε ή τι έχετε κατά την ως, ή να και ο πατήρι μόνο εν της ουρανής, αφή ημίν τα παραπτώματα ημών. Είδε ημί σου καφίεται, ουδέ ο πατήρι μόνο αφήσει τα παραπτώματα ημών. Και έρχονται πάλι εις Ιεροσόλυμα, και εν το ιερό περιπατούντος αυτού έρχονται προς αυτόν οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι, και λέγουσιν αυτό: Εν ποια εξουσία ταύτα ποιείς? Ή τι σι έδωκε την εξουσίαν ταύτην ή να ταύτα ποιείς? Ο δε Ιησούς αποκριθείς είπεν αυτής: Επερωτήσω ημάς καγώ ένα λόγον, και αποκρίθητε μη, και ερώ ημίν εν ποια εξουσία ταύτα ποιώ. Το βάπτισμα Ιωάννου εξ ουρανού ειν ή εξ ανθρώπων? Αποκρίθητε μη. Και ελογίζονται προς εαυτούς λέγοντες: Εάν είπομεν εξ ουρανού, ερή, δια τι ούνου και πιστεύσατε αυτό? Αλλά είπομεν εξ ανθρώπων, εφοβούνται των λαών. Άπαντες γαρίχων τον Ιωάννην ότι προφήτης είν. Και αποκριθέντες λέγουσι το Ιησού, ουκ είδαμεν. Και ο Ιησούς αποκριθείς λέγει αυτής: Ουδέ εγώ λέγω ημίν, εν ποια εξουσία ταύτα ποιώ.